Ο ρόλος των συναισθημάτων στη μάθηση. Η σχολική τάξη είναι ένας χώρος όπου συχνά οι μαθητές θα εκφράσουν ποικιλία συναισθημάτων θετικών ή και αρνητικών για το μάθημα, τους συμμαθητές τους, τους εκπαιδευτικούς τους, το σχολείο τους. Οι μαθητές βιώνουν καθημερινά συναισθήματα τα οποία ποικίλουν ως προς την ποιότητα, θετικά ή αρνητικά, και ως προς την ένταση, έντονα ή αμυδρά. Σε κάθε περίπτωση μέσα από αυτά δείχνουν πώς επιδρά επάνω τους ένα γεγονός ή μια κατάσταση. Η φύση του συναισθήματος παρέχει στους σημαντικούς άλλους ενδείξεις για τη δράση και τη ρύθμιση που προβαίνουν οι μαθητές προκειμένου μέσα στο σχολικό χώρο να διατηρήσουν ή και να προστατεύσουν τη σωματική, πνευματική και ψυχική τους υγεία. Καθώς τα συναισθήματα είναι εγγενές μέρος της ταυτότητας και της μάθησης των μαθητών, σύμφωνα με συμπεράσματα σχετικών ερευνών, οι συναισθηματικές εμπειρίες τους μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητά τους να μαθαίνουν, τη δέσμευσή τους στο σχολείο και τις επιλογές σταδιοδρομίας τους. Συνεπώς, η μελέτη του ρόλου των συναισθημάτων στη μάθηση είναι πολύ σημαντική στο σχολικό περιβάλλον και για τον εκπαιδευτικό πράξης παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον τι ρόλο παίζει το συναίσθημα στη μάθηση. Κύριο πρόβλημα της δικής μας μελέτης, της βιογραφικής έρευνας, είναι τα συναισθήματα θετικά και αρνητικά αποτελούν κίνητρα μάθησης. Μπορεί ο εκπαιδευτικός να υποστηρίξει την έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων των μαθητών. Και μέσα από αυτό το πρόβλημα αναδείχθηκαν 3 βασικά ερωτήματα στα οποία προσπάθησε η έρευνά μας, η βιβλιογραφική μας έρευνα, να απαντήσει. Πώς τα συναισθήματα επηρεάζουν τη μάθηση, τα αρνητικά συναισθήματα είναι κίνητρα μάθηση, πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να μειώσει τα αρνητικά και να αυξήσει τα θετικά συναισθήματα που βιώνει ο μαθητής. Ο Πέκρουν ταξινομεί τα συναισθήματα που σχετίζονται με τη μάθηση σε 4 κατηγορίες. Τα συναισθήματα επίτευξης, που σχετίζονται με δραστηριότητες επίτευξης και την αποτυχία ή επιτυχία που απορρέουν από αυτές, όπως η ελπίδα και η υπερηφάνεια που σχετίζονται με την επιτυχία και το άγχος και η ντροπή που σχετίζονται με την αποτυχία. Τα γνωσιολογικά συναισθήματα που αφορούν τα νέα άγνωστα μαθησιακά αντικείμενα, όπως η έκπληξη, η περιέργεια, ο ενθουσιασμός, αλλά και η σύγχυση και η απογοήτευση. Τα συναισθήματα θέματος που σχετίζονται με το είδος του θέματος των μαθημάτων, όπως η ενσυναίσθηση, η απόλαυση, το άγχος, η αποστροφή. Τα κοινωνικά συναισθήματα που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές στην τάξη, όπως η αγάπη, η συμπάθεια, η συμπόνια, η περιφρόνηση, ο φθόνος, ο θυμός ή το κοινωνικό άγχος. Τα συναισθήματα που σχετίζονται με τη μάθηση επιδρούν πάνω στο μαθητή και συγκεκριμένα στην προσοχή που δείχνει, στην παρακίνηση, στις στρατηγικές μάθησης που αναπτύσσει, αλλά και στην αυτορύθμιση. Τα συναισθήματα λειτουργούν ως εσωτερικά κίνητρα και μπορούν να επηρεάσουν τον μαθητή σε διαφορετικά στάδια της μαθησιακής διαδικασίας. Τα θετικά συναισθήματα δεν διευκολύνουν πάντα τη μάθηση και τα αρνητικά δεν την εμποδίζουν πάντα. Σύμφωνα με έρευνες και μελέτες, τα θετικά συναισθήματα ευνοούν την ανάπτυξη δημιουργικότητας και φαντασίας, στην κατανόηση, στην αξιολόγηση και στην οργάνωση χρόνου του μαθητή και τον οδηγούν σε μη συμβατική και αποκλίνουσα σκέψη, στην εκδήλωση ενδιαφέροντος, στην ανάπτυξη αυτορύθμισης και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του. Ωστόσο, μπορεί να μην επιδράσουν όταν τα θέματα, τα γνωστικά αντικείμενα είναι λιγότερο σημαντικά και όχι προκλητικά και μπορούν να οδηγήσουν σε σταδιακή μείωση του ενδιαφέροντος και να τον αποσπάσουν ακόμα και από τη μάθηση. Τα αρνητικά συναισθήματα μπορεί να κινητοποιήσουν τον μαθητή σε προσπάθεια και να τον οδηγήσουν σε επίτευξη στόχων με την προϋπόθεση ότι επιθυμεί να πετύχει στόχους
αλλά και διαθέτει και ότι διαθέτει αυτοπεποίθηση. Όμως, τα αρνητικά συναισθήματα μειώνουν ή αναστέλουν, σύμφωνα πάντα με έρευνες και μελέτες, το ενδιαφέρον για μάθηση και την αυτοεκτίμηση του μαθητή και τον οδηγούν σε παρέτηση και αναζήτηση εξωτερικής καθοδήγησης. Συνεπώς, μέσα στο ρόλο του εκπαιδευτικού εντάσσεται η εκτίμηση των συναισθημάτων των μαθητών, γιατί όταν οι εκπαιδευτικοί αποτυγχάνουν να εκτιμήσουν τη σημασία των συναισθημάτων των μαθητών, αποτυγχάνουν να εκτιμήσουν μια κινητήρια δύναμη μάθησης. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι στην πραγματικότητα αδυνατούν να εκτιμήσουν τον ουσιαστικό λόγο που οι μαθητές μαθαίνουν. Πώς μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού ώστε να εκτιμήσει τα συναισθήματα του μαθητή? Μπορεί να ενισχυθεί όταν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δημιουργήσει μια γνήσια παιδαγωγική σχέση η οποία θα ευνοήσει, θα επιδράσει την μάθηση και την προσωπικότητα του μαθητή. Στη γνήσια παιδαγωγική σχέση περιλαμβάνονται η ενσυναίσθηση, το ειλικρινές ενδιαφέρον, η διάγνωση αναγκών και ενδιαφερόντων των μαθητών, η ενθάρρυνση, η φροντίδα και οι υψηλές προσδοκίες που τρέφει ο εκπαιδευτικός για τους μαθητές του. Αυτά τα στοιχεία που ενισχύουν, δημιουργούν μια γνήσια παιδαγωγική σχέση, επιδρούν για την ακρίβεια, στα συναισθήματα, στις γνωστικές λειτουργίες, στη θέληση, στη δέσμευση, στη συμμετοχή, στο ενδιαφέρον και στην αυτοεκτίμηση του μαθητή. Όταν ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύσσουν ενεργητική συμμετοχή, να ενεργοποιούν προηγούμενες γνώσεις, να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται, να ασχολούνται με δραστηριότητες σε σχέση με το πολιτιστικό τους υπόβαθρο, να αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, να αναπτύσσουν αυτορύθμιση και μεταγνώση, δηλαδή να κατανοούν πότε κάνουν λάθη και πώς θα τα διορθώνουν. Όταν ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να κατανοούν σε βάθος, να μεταφέρουν τη γνώση, να ανακατασκευάζουν εσφαλμένες πεποιθήσεις και παρερμηνίες, τότε υπάρχει δυνατότητα να εξουδετερώσει τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις των αρνητικών συναισθημάτων. Και μαζί με όλα αυτά, εξίσου σημαντικό είναι να διευκολύνει τους μαθητές να αναπτύξουν συναισθηματικό γραμματισμό, δηλαδή να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα συναισθήματα τα δικά τους και των άλλων, όπως και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με τον κατάλληλο τρόπο. Τι μπορούν να κάνουν στην κατεύθυνση αυτή? Να δημιουργούν μέσα και έξω από την τάξη κλίμα κατανόησης, αποδοχής και σεβασμού, ασφαλές και συνεργατικό. Να προτρέπουν τους μαθητές να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να ανταποκρίνονται στα συναισθήματά τους με κατάλληλους τρόπους. Να δίνουν τις ευκαιρίες στους μαθητές να εκφράζουν, να κοινοποιούν τα συναισθήματά τους στην ομάδα και να αλληλεπιδρούν συναισθηματικά στην τάξη μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Να παρέχουν υψηλής ποιότητας διδασκαλία, να εστιάζουν σε στόχους συγκεκριμένους, μετρήσιμους, προκλητικούς, αλλά ρεαλιστικούς, όχι για γρήγορα αποτελέσματα και με υπερβολικές προσδοκίες για τους μαθητές, αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. Κλείνοντας, όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα, είτε χαρακτηρίζονται θετικά είτε αρνητικά. Το ζητούμενο είναι να μπορεί ο μαθητής να τα διαχειριστεί, ώστε να τον κινητοποιούν, να αποδίδει στο βέλτιστο όταν παρακολουθεί το μάθημα, όταν μελετάει, όταν δίνει εξετάσεις, όταν συνεργάζεται με τους συμμαθητές και με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Η συμβολή του εκπαιδευτικού στο σημείο αυτό είναι ουσιαστική. Όταν γνωρίζει πώς μπορεί να καλλιεργήσει στο μαθητή θετικά συναισθήματα, να τον βοηθήσει να αποφύγει ή και να διαχειριστεί αρνητικά συναισθήματα με ευέλικτο και δημιουργικό τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας.